Στην τελική ευθεία μπαίνει η πιλωτική πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της Μυτιλήνης, καθώς επίσης και της Ερμού, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στο επόμενο διάστημα και θα διαρκέσει έως και τις 15 Νοεμβρίου του 2024. Νέα ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπου ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας παρουσίασε την τελική πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τις πεζοδρομήσεις. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ασπίδα, ο κύριος Δήμος Καραμπεάζης, μίλησε στον Έολο για το μέτρο της πεζοδρόμησης που αναμένουν οι επιχειρηματίες στο ιστορικό κέντρο της πόλης, προκειμένου να δουλέψουν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις στην θερινή περίοδο. Ήμασταν καλεσμένοι όλοι οι φορείς που έχουν να κάνουν με την πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου. Είμαστε σε μια κατεύθυνση όλοι να μην ενοχλούμε ένας τον άλλον και νομίζω ότι θα έχει σωστή έκβαση η πεζοδρόμηση και φέτος. Πότε θα ξεκινήσει περίπου? Τρέχει η Δημοτική Αρχή για τις 15 Απριλίου. Αν δεν προλάβουν, αναφέρθηκε για τις 22, αλλά μάλλον σίγουρα μέσα στον Απρίλιο. Πόσο σημαντική είναι η πεζοδρόμηση για εσάς, για τα μαγαζιά? Για τα μαγαζιά είναι σίγουρα σημαντική, γιατί μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και περιμένοντας και πάρα πολλούς τουρίστες φέτος, θα μπορούν να περπατήσουν και πιο άνετα το ιστορικό κέντρο. Για ποια κομμάτια κυρίως μιλάμε μέσα στην αγορά? Όπως ξέραμε την πεζοδρόμηση μέχρι πέρυσι, είναι κομμάτια της Ερμού. Καινούρια δηλαδή κομμάτια? Ναι, από ό,τι ξέραμε η Ερμού δεν ήταν πεζοδρομημένη μέχρι στιγμής. Τώρα μεγάλα κομμάτια της Ερμού, τα οποία θα ενώνονται μεταξύ τους, θα είναι πεζοδρομημένα. Και για τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων τι θα γίνει? Συμφώνησαν σε κάποια συγκεκριμένη ώρα ανεφοδιασμού, όπως και επίσης θα δημιουργήσουν σημεία ανεφοδιασμού σε διάφορα μέρη. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 6 με 7 σημεία ανεφοδιασμού, στα οποία θα διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων και τις μεταφορικές εταιρείες.